Ευχαριστώ σας και από μένα. Έχουμε πρώτα απ' όλα να έχουμε υγεία. Είμαι σίγουρος να έχουμε μια καλή υπόθεση και χρονιά. Ήθελα πρώτα εγώ να διορθώσω, Παντελή, γιατί γνωρίζω κάποιους παίκτες, γνωρίζω καριέρα και έχει φάει κάποια χρόνια και κάποιες ομάδες από παίκτες. Έχει φτάνει τα δικά μου παίκτες, κάποιοι παίκτες που κάνουν παίξανε και στις μεγάλες ομάδες έχει ξεχάσει. Δυστυχώς. Ξεκινάω συνέντευξη τύπου. Θα ήθελα να πω ότι είμαι πολύ χαρούμενος που συνεχίζω στη γραφή και τη νέα χρονιά. Θέλω να ευχαριστώ τον πρόεδρο και τη διοίκηση για την εμπιστοσύνη του φρεκτό μου και του βήμα τους για τη στήριξη. Πρώτα θα ήθελα να αναφέρω για τις μεταγραφές αυτές που κάναμε για σχεδισμό της ομάδας. Προχωρήσαμε μαζί με πρόεδρο και Κώστα Τσαλίκη με μεταγραφές με βάση τις αγωνιστικές ανάγκες που έχουμε, τον τρόπο παιχνιδιού με όποιο να παίξουμε, χαρακτηριστικά τους, φυσικά, τεχνικά, τακτικά, παικτών που μας δίνουν πλεονέκτημα και βέβαια ποιότητα. Κινηθήκαμε λοιπόν πάνω σε ένα συγκεκριμένο πλάνο και ο πρόεδρος έκανε αυτή η προσπάθεια και θέλω να το ευχαριστώ, οικονομική προσπάθεια και πήρα αυτούς παίκτες που σας παρουσιάζουμε πριν. Το ρόστερ σχεδόν ολοκληρώθηκε. Υπάρχει περίπτωση ακόμα μία μεταγραφή και σας λέω ότι όλοι οι παίκτες, παλιοί και νέοι, τους έχω πλήρη εμπιστοσύνη και όλοι μαζί να πετύχουμε τους στόχους μας και δεν είναι άλλος από άνοδο στη Super League, εκεί που αυτή η ομάδα, η ιστορική ομάδα και αξίζει να είναι. Το πιο σημαντικό κομμάτι για την πορεία της ομάδας είναι αυτό, ξεκινάμε σήμερα και είναι το αγωνιστικό, το κτίσιμο. Ο πρόεδρος μαζί με διοίκηση έκανε μεγάλη προσπάθεια και έκανε αυτό που έπρεπε να κάνει. Τώρα είναι η δική μου δουλειά και μαζί με συνεργάτες μου και παίκτων. Αυτό που ζητάω από τους παίκτες μου για την επιτυχία είναι δουλειά, ταπεινότητα, σεβασμός στον συμπαίκτη και στον αντίπαλο και ομόνοια. Δεν μου αρέσουν μεγάλα λόγια. Γιατί στο κήπεδο φαίνεται η δουλειά, το πάθος της ομάδας, η θέληση και η υπομονή. Η ιστορία δείχνει ότι όποιος λέει μεγάλα λόγια δείχνει υπερόψια και στο τέλος διαψεύδεται. Εγώ είμαι εντός διαφορετικός άνθρωπος και θέλω η ομάδα μου να είναι ταπεινή χωρίς να ξεφύγουμε από στόχους μας. Ο στόχος είναι γνωστός. Ο παίκτης μας έχουν τα ποιοτικά χαρακτηριστικά είναι άριστοι χαρακτήρες και αυτό που να ξέρετε, αυτό που ψάχνω πάντα στο ένα παίκτη να είναι άριστοι χαρακτηριστικά, να είναι καλός άνθρωπος. Γιατί έζησα μεγάλα ονόματα, είχα στην καριέρα πολύ καλούς παίκτες που μπορούσαν να συγκαλάσουν ομάδα στα γρήγορα, γιατί με μία περίπτωση να χαλάσει όλα αυτά που θέλω, γιατί εγώ θέλω ομάδα να είναι να είμαστε σαν ένας μαζί με φύλλα τους και μόνο έτσι μπορούμε να προχωρήσουμε μπροστά. Ξέχασα να πω σίγουρα και αυτό στην αρχή, σίγουρα αυτό που έζησα εγώ κάποιες μέρες, αυτές 20 μέρες που ήρθα στη ιστορική ομάδα, μπορώ να καταλαβαίνω φύλλα τους για αυτά που κάνανε. Γιατί δεν πέτυχε η ομάδα που όλοι ήθελαν να γυρίσει η ομάδα στη Super League. Πρέπει να ξέρουν δεν ήταν αυτοί περισσότερα από παίκτες, περισσότερα από πρόεδρες, περισσότερα από διοίκηση. Και όλα αυτά που έγινε μόνο γίνει αρνητική εικόνα προς τα έξω και δεν αξίζει αυτή η εικόνα να υπάρχει σε αυτή η ομάδα. Γιατί πραγματικά 105 χρόνια είναι μία ζωή και πρέπει να δείχνουμε καλή εικόνα προς τα έξω. Δηλαδή δεν είναι μόνο αυτή η εικόνα που είχαμε μέσα, μόνο εδώ η Ελλάδα, είναι και προς τα έξω η Ευρώπη. Και αυτή η ομάδα δεν αξίζει
αυτό τι, που έγινε. Όσον αφορά τον τονιστικό σχεδιασμό, σήμερα ξεκινάμε την προετοιμασία και ευτυχώς είχαμε αρκετές μέρες κούραση. Αναχρώμε, γιατί πάμε για Μπάνσκο στην 31 Ιουλίου και επιστρέφουμε 12 Αυγούστου. Θα δώσουμε 9 φιλικά περίπου τελικά παιχνίδια μέχρι έναρξη του πρωτοτλήματος που ακόμα δεν ξέρω πότε ξεκινάει. Υπολογίζουμε κάπου 20 Σεπτεμβρίου, γιατί γνωρίζετε και ήδη. Δεν ξέρουμε να παίξουμε στο ένα όμιλο ή στο δύο όμιλους, γιατί γνωστά στη Ελλάδα, γιατί κάθε χρόνο περνάμε όλοι ίδια. Και πραγματικά είναι δύσκολο να κάνεις και να σχεδιάζεις αρκετά πράγματα στη δουλειά σου. Έχω υπολογίσει κάπου 50 μέχρι 20 Σεπτεμβρίου κάπου 58 προπονήσεις. Μέσα από προπονητικά, μεθοδολογία και φιλοσοφία που θα ακολουθήσουμε, θέλω να χτίσουμε την αγωνιστική μας εικόνα, αυτότητα που τη χαρακτηρίζει από κατοχή. Δηλαδή θέλω να είμαστε κυριαρχοί στο παιχνιδιού, να έχουμε pressing ψηλά, ψηλό ρυθμό παιχνιδιού, δηλαδή ψηλό ρυθμό, και επιθυμητικότητα. Αλλά για αυτά θα μιλήσουμε αργότερα, γιατί έχουμε χρόνο μπροστά μας, έχουμε αρκετούς νέους παίκτες και σίγουρα πρέπει να τους περάσω φιλοσοφία δική μου, μέσω δουλειά και πιστεύω να πάει καλά. Στο τελευταίο κομμάτι θα ήθελα να περάσω ξανά λίγα λόγια για κόσμο μας, γιατί πραγματικά ζητάω στρίξη τους τα παιδιά, να τους δώσει τεράστια δύναμη και όθηση που αυτή η ομάδα υπάρχει δύναμη του κόσμου στο παιχνίδι. Πρέπει να είμαστε όλοι ενωμένοι, γιατί τότε η δύναμη μας γίνεται τεράστια και όλοι εμείς μαζί να πετύχουμε στο στόχο μας που είναι ακόμα μια φορά γνωστός και δεν κρύβουμε και δεν μπορούμε να κρύβουμε και είναι σούπερ λίγα, γιατί αυτή η ομάδα πραγματικά αξίζει να είναι στη Σοφία. Ευχαριστώ πολύ. Ερωτήσεις αν έχετε. Κύριε Κώτη, στο γεγονός ότι ο νέος Ιρακλής έχει μια εντελώς διαφορετική ενδεκάδα, πόσο εύκολο είναι να σήκω σε τελευταία στιγμή στο πρωτάθλημα να είναι έτοιμο στο Ιρακλή? Εύκολο είναι. Αν ξέρεις τι κάνεις, ξέρεις δουλειά. Είναι όλοι ποιοτικοί παίκτες, παίκτες με αξία, παίκτες που έχουν κάνει καριέρα στη Σούπερ Λίγα και μαζί με παλιούς και νέους παίκτες που σίγουρα αυτοί να βοηθήσουν οι νέους παίκτες να γίνουν ακόμα καλύτεροι και να κάνουμε ομάδα να είναι σαν ένας, γιατί δεν εξορίζω ονόματα και μέσω από δουλειά, αντί και αυτοί οι 11 που έχουν, αυτοί οι νέοι παίκτες που δεν έχουν πάρει θέση ειδικά. Δηλαδή μέσω από δουλειά να προσπαθούμε να κάνουμε ένα δυνατό σύνολο που να ξέρει τι κάνει στον αγωνιστικό χώρο, να ξέρει τρόπος παιχνιδιού και πιστεύω έχουμε αρκετά χρόνο για αυτή τη δουλειά. Το έψυχο υλικό που έχετε φτάνει να πετύχει τον στόχο που βάλατε φέτος στην άνοδο? Συγγνώμη, δεν άκουσα. Το έψυχο υλικό που έχετε φτάνει να πετύχει ο στόχος που βάλει στη σάνη, πάει και γραφείς? Εγώ πιστεύω ναι. Έχω πει και πριν, μπορεί να κάνουμε ακόμα μία μεταγραφή. Είμαστε, πιστεύω, και για ελληνικά δεδομένα, πριν να ξεκινήσει η προετοιμασία, μια ομάδα να σχεδόν έχει τελειώσει η ρόστερ, δίνει κάποια δύναμη στο κύριο Παπαδόπουλου, γιατί έχει κάνει χύπερ προσπάθεια μαζί με κύριο Τσαλίκη, γιατί εγώ από κομμάτι μου μαζί με κύριο Τσαλίκη έχουμε διαλέξει παίκτες και αυτοί δύο έπρεπε να τελειώνουν μεταγραφές και ξέρετε, μέχρι η μεταγραφή περνάνε πολλές μέρες, πολλές φορές παίκτες, οι μάνατζερ αλλάζουν γνώμη και πραγματικά είναι και ευκαιρία μου να ευχαριστώ κύριο Πρόεδρε δημόσια για αυτό που έχει κάνει. Για να μην δίνει ευκαιρία από πρώτη μέρα να μπορώ να δουλέψω με όλους παίκτες. Ποιο σκεπτικό αποφασίσατε να φτιάξετε μια ομάδα που η άμυνα ήταν αποκλειστικά από Έλληνες ποδοσφαιριστές? Δεν θέλησατε ξένους στην αμυντική τετράδα? Κοιτάξτε, δεν έλεγα εγώ διαφορά Έλληνες και ξένους. Προτιμάω, γιατί η Σούπερ Λίγα είναι πιο εύκολο λίγα από δεύτερη κατηγορία.
Γιατί πιο δύσκολο πρωτάθλημα πιστεύω είναι δεύτερη κατηγορία. Και ήθελα να έχω, γιατί έχουμε τρεις μικρούς, τέσσερις μικρούς στη άμυνα, ήθελα να έχω έμπειρους, δύο έμπειρους παίκτες που να βοηθήσουν αυτά τα παιδιά να μπορούν να σταθούν και να, με δουλειά να γίνουν ακόμα καλύτεροι. Να μάθετε πότε να κάνω. Εσύ τι προτιμάς. Ναι. Ο προπονητής ρωτάνε, τι χρειάζεται. Αυτό να μάθετε. Γιατί δεν έχουμε κάνει τόσα, δεν ούτε βιαστικός είναι να περιμένουμε. Αυτό αυτή η μετατροπή να γίνει προς το τέλος με την περιουσία. Κοιτάξτε, έχω παίξει, ήμουν αντίπρος Ηρακλή, ήξερα πάντα, είχαμε δύσκολα παιχνίδια εδώ, με δυσκολίες έχουμε με Ολυμπιακό, πήραμε νίκες. Είδα ένα πρόεδρο που με πίστευσε από πρώτη στιγμή, γιατί με πήρε τηλέφωνο, εγώ προσμένω πραγματικά, και πρόεδρε πάω να παίξω μπάλα τώρα με κάποιους φίλους, να σας πάρω μόλις τελειώνω, με είχε εμπιστοσύνη και ακόμα πότε τον γνώριζα από κοντά, με κέρδισε ακόμα καλύτερα, περισσότερα. Και πότε ήρθα στη Ηρακλή να είμαι προπονητής, τότε κατάλαβα πραγματικά πόσο μεγάλη ομάδα είναι η Ηρακλή. Και είναι και ευκαιρία για μένα, δηλαδή τη βλέπω η Ηρακλή, βλέπω για μένα ευκαιρία στην προπονητική καριέρα μου, γιατί είναι μέχρι τώρα, εντάξει, δούλεψα, ήμουν βοηθός στο Ολυμπιακό. Ήμουν βοηθός και κάποια παιχνίδια ήμουν πρώτος προπονητής στο Ερυθρό Αστέρα στην Βελεγρίδιο. Η άλλη είναι ευκαιρία να δουλέψω στη μια μεγάλη ομάδα που έχει στόχος και με δείχνει κίνητρο, γιατί πάντα στη ζωή μου είχα στόχο στη ζωή μου σαν ποδοσφαιριστής να πετύχω κι εγώ μέσω Ηρακλή. Αν έχετε ακούσει καλά αυτό που έχω πει πριν, τότε να καταλαβαίνετε. Γιατί έχω διαλέξει με σχεδιασμό, με τρόπο παιχνίδι που έχω παίξει, που θέλω να παίξω, μπορείτε και μόνοι σας να καταλαβαίνετε. Καταλαβαίνετε ή όχι. Φαντάζομαι να φέρεις και στους χαρακτήρες. Κοιτάξτε, έχω κάνει ένα σχεδιασμό που... Τι είναι η χαρακτήρα, ήταν παιδί, ήταν μια χαρά, ήταν προπόνηση. Δεν είχα παράπονο τίποτα, μόνο αυτό που σας πει, έχω πει πριν, αυτός σχεδιασμός δεν χρειάζεται αυτός τύπα, αυτός παίκτης, δηλαδή ήθελα πιο κοινωνικό παίκτη και έχω παίξει αυτή τη θέση και τη γνωρίζω πάρα πολύ καλά. Δηλαδή ήθελα να πάρω παίκτη που μπορεί να με δώσει περισσότερο. Δεν το ασχολούμαι. Γιατί έχω πάρει απόφαση και εντάξει, και εγώ εκεί ήμουν σκεπτικός, γιατί λογικά είναι ένα τσέντρο που στρέξει, δεν έχει βάλει 8 γκολ συν έξτρα 4 γκολ στο μπαράζ. Εκεί και αυτό ήμουν σκεπτικός λίγο. Για το λόγο έχω πει στον πρόεδρο να περιμένει λίγο να δω αν μπορώ να βρω παίκτη που έχω περισσότερη εμπιστοσύνη και αυτό. Οπότε είπατε ότι ακόμα είναι αμφίβολα, αν είναι 2 ομίλοι. Αυτό μήπως αλλάξει τον προγραμματισμό, να παράσει μεταγραφές, γιατί άλλο να έχει ομάδα 40 παιχνίδια να δώσει, άλλο να έχει 25-26. Αυτό αλλάζει μήπως... Δεν μπορούμε να μιλάμε τίποτα πριν να ξέρουμε. Λογικά, να ήθελα να ξέρουμε όλα, να ξέρουμε αν είναι ένας ομίλος, είναι 2 ομίλοι. Δεν χρειάζεται να αλλάξει, εμείς συγκινάμε σήμερα και συνεχίζουμε. Δηλαδή και να δίνουμε να είναι 2 ομίλια, δηλαδή που διαβάζω και αυτά εδώ μετά που διαβάζω να παίζουν κάποια μήνυ πρωτάθλημα, δεν μπορούμε να μιλάμε τίποτα μέχρι να ξέρουμε ακριβώς τι πρωτάθλημα να έχουμε. Θεωρείτε ότι με την υπάρχουν ρώσες αρνητικά μπορεί να τα αποκτήσει ένα πρωτάθλημα αντίστοιχο με το φετινό, σε όσον αφορά τον αριθμό των αγώνων. Μάλιστα. Ο Άντερσον υπολογίζεται για σας. Συγγνώμη. Ο
Άντερσον υπολογίζεται για την περάστα σεζόν. Έχω πει, ο Άντερσον είναι ένας πάρα πολύ καλός τερματοπίλωτας, έχει κάνει καλό χρόνο και έχω από πρώτη στιγμή που έχω έρθει εδώ δεν μπορούσα να καταλαβαίνω για μια ομάδα Ηρακλή που έχει μόνο 5 ξένους να σου παίρνει μια θέση τερματοφύλακας, θέση ξένου. Μόνο αυτός λόγος είναι γιατί εγώ προσωπικά σαν προπονητής θέλω να έχω τερματοφύλακα που ξέρει γλώσσα και μπορεί να βοηθήσει άμα. Είμαστε okay. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή επιτυχία. Παρακαλώ.